Poets Radio. Η φωνή των ποιητών. Αν ισχύει το κινέζικο οροσκόπιο και άνθρωποι και κράτη αντιστοιχούν σε κάποιο ζώο, τότε η Ελλάδα είναι στρουθοκάμηλος. Μοιάζει σαν να κλωνοποιεί τα ίδια της θαλάσσια. Η αναζήτηση των αιτίων του ελληνικού δράματος έχει τις ρίζες στην ίδρυση του ελληνικού κράτους. Η Ελλάδα δεν γνώρισε βιομηχανική επανάσταση και δεν απέκτησε υγιείς γραφειοκρατικές δομές. Οι πολιτικοί προσπαθούσαν πάντοτε να εκμεταλλευτούν τα κοινωνικά ρεύματα αντί να εξηγήσουν στους πολίτες την πραγματικότητα. Έτσι επικράτησε το τρίπτυχο χρήμα καπιταλιστικό, συνήθειες ελληνικές και ιδεολογία σοσιαλιστική. Αν ξεδιπλώσουμε με μικρά βήματα την ελληνική ιστορία και ξεκινήσουμε από το 1855, όπου ο τσάρος της Ρωσίας Νικόλαος ο Πρώτος ανέφερε στον Άγγλο πρέσβη ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην Ελλάδα να γίνει μεγάλη δύναμη, και δούμε θετικά αλλά και τα αρνητικά φυσικά στοιχεία, οικονομικά στοιχεία, θα παρατηρήσουμε ότι για μια εικοσαετία, από το 1953 έως το 1973, η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ είχε φτάσει στο 8% και η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων το 10%. Ήταν η εποχή που η Ευρώπη μίλαγε για το ελληνικό οικονομικό θαύμα. Η ελληνική ναυτιλία πρώτη διεθνώς, και η Ελλάδα δεύτερη χώρα σε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης μετά την Ιαπωνία. Το 1975, μετά τη δικτατορία, οι πολιτικοί, για να προσελκύσουν ψήφους και από τα αριστερά, στρέφονται με λαϊκιστικούς όρους ενάντια στο μεγάλο ντόπιο και ξένο κεφάλαιο και φυσικά και προς τους Έλληνες εφοπλιστές. Τόσο ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμούλης όσο και ο Ανδρέας Παπανδρέου, με αποτέλεσμα και ο Νιάρχος και ο Ανδρεάδης και μετά τα άλλοι μεγάλοι επενδυτές να απέρχονται από την Ελλάδα. Στους επενδυτικούς κύκλους είναι η περίοδος που κυριαρχεί λογική ούτε δραχμή στην Ελλάδα. Το ΑΕΠ από το 1975 έως το 1980 πέφτει στο 3,5%. Και οι ιδιωτικές επενδύσεις πιάνουν πάτο τον μικρότερο αριθμό, το 0,6% του ΑΕΠ. Από το 1981 έως το 1990 η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου ρίχνει το ΑΕΠ στο 1,5% και οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι μένουν σκαλωμένες στο 0,6%. Οι ελληνικές βιομηχανίες δεν έχουν περιθώρια ανάπτυξης και με την άνοδο και του κυρίου Μητσοτάκη στην εξουσία αυξάνεται ο δανεισμός και μάλιστα για καταναλωτικές δαπάνες και όχι για παραγωγικές. Ακολουθεί και ο κύριος Σιμίτης που με τη βοήθεια της Goldman Sachs συνδυάζει τα δανεικά με τους μιζαδόρους. Γιγαντώνεται έτσι ο λαϊκισμός, ο οποίος με τη σειρά του ταΐζει τη διαφθορά και τις πελατειακές σχέσεις. Για παράδειγμα, στη Σουηδία τα συνδικάτα ως θεσμός συνδιοίκησαν με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ενώ στην Ελλάδα οι συντεχνίες του δημοσίου συνδικούσαν κάτω από το τραπέζι. Η ταύτιση του ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό χαρακτήρισαν την ελληνική κοινωνία με αποκορύφωμα την χρηματιστηριακή κρίση ή το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Σήμερα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, η κυβέρνηση καταργεί τα Υπουργεία Τουρισμού και Ναυτιλίας, που είναι οι δύο πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Η ναυτιλία μάλιστα έφερε 140 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια και κατά μέσον όρο ετησίως φέρνουμε 30 δισεκατομμύρια ευρώ και τα δύο, και η ναυτιλία και ο τουρισμός. Οι Έλληνες εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη θέση.